Στην ανατολική πλευρά του Εθνικού Δρυμού του Παρνασσού, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται αιώνες τώρα ριζωμένο το μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, που για τους κατοίκους της σκοτεινής Δάβλειας είναι η αγαπημένη τους Γερσαλή. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι το φρουριακό οικοδομικό συγκρότημα της Μονής, ζωσμένο ολόγερο από ένα πυκνό ελατόδασος. Τα κελιά και τα διάφορα κτίσματα προστατεύουν περιμετρικά το καθολικό που βρίσκεται στο μέσο του περιβόλου της Μονής. Η αρχαιολογική έρευνα απέδειξε ότι ο σημερινός ναός διαδέχτηκε δύο προγενέστερους που καταστράφηκαν εξαιτίας του σεισμού και της φωτιάς. Επιγραφή που υπάρχει στο καθολικό πιστοποιεί ότι ο ναός της κοίμησης της Θεοτόκου χτίστηκε το 1872. Ο ναός είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακιόνιος με προσθήκη δύο πεσών δυτικά. Τα κελιά, πληγωμένα βαριά από το σεισμό του 1980, έχουν σήμερα να στυλωθεί πλήρως. Για το χρόνο της ίδρυσης της Μονής, σημαντικές πληροφορίες αντλούμε από το αρχαιοφυλάκιό της. Φαίνεται ότι ιδρύεται αμέσως μετά την ανέγερση του αρχικού ναού στα μέσα του 11ου αιώνα, σε μια περίοδο έντονης και οργανωμένης παρουσίας του μοναχισμού τόσο στη Βοιωτία όσο και στον υπόλοιπο χώρο της Ελλάδας. Ενδιαφέρουσες επίσης είναι οι υποθέσεις των ερευνητών σχετικά με το όνομα Ιερουσαλήμ που της αποδίδεται, καθώς έχουμε, όπως σημειώνει ο μεσαιωνοδήφης Πυρίδων Λάμπρος, το περίεργο φαινόμενο της από των βορείων προπόδων του Παρνασσού μέχρι της Ελατίας διαδόσεως ιεροσολυμητικών ονομάτων, λατριών και κοιμηλίων εκ Παλαιστίνης. Η πιθανή εξήγηση είναι ότι η σκληρή διωγμή των Σαρακινών εναντίον των ασκητών των Αγίων Τόπων το 10ο αιώνα οδήγησαν πολλούς από αυτούς να καταφύγουν στην περιοχή της Παρνασίδας. Την ίδια εποχή αρχίζει να εξαπλώνεται η φήμη του μοναστηριού του Οσίου Λουκά και η πνευματική του επιρροή πρέπει να προσέλκει σε πολλούς καταδιωκόμενους αναχωρητές. Με τα παραπάνω σχετίζεται και η σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη του 1884 στην αρχαία Ελάτια, μιας πέτρας που έφερε την εξής επιγραφή. «Από Κανά της Γαλιλαίας, όπου το είδωρ ίνον επίησεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός». Ο Κάρολος Ντιλ σε μελέτη του συνδύασε αυτό το έβριμα με τον λίθινο ανάκλυντρο, στον οποίο πιστεύεται ότι κάθισε ο Χριστός στο γάμο της Κανά. Κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα γιατί πάνω στο λίθο υποστηρίζει ότι αναγνώρισε το όνομα του Αντωνίνου από την Πλακεντία, τη σημερινή ιταλική πόλη Πιατσέντζα, ο οποίος επισκέφτηκε τον 6ο αιώνα την Παλαιστίνη, είδε το ανάκλυντρο και χάραξε σε αυτό το όνομά του. Ο Λάμπρος σε άρθρο του στο νέο Ελληνομνήμονα γράφει ότι επισκέφτηκε τη Μονή της Ιερουσαλήμ για να βρει απαντήσεις, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Η προέλευση του ενεπίγραφου λίθου παραμένει ανεξιχνίαστη για τους αρχαιολόγους. Το σίγουρο όμως είναι ότι η περιοχή γύρω από την Ελάτια ήταν μεγάλο θρησκευτικό κέντρο που σχετιζόταν με τους Αγίους Τόπους. Λόγω της καταπίεσης των Τούρκων, κατά το 18ο αιώνα, το μοναστήρι κατέφυγε στην υψηλή προστασία της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η ξακουστή αυτή μονή απολάμβανε μεγάλων προνομίων από τους μουσουλμάνους. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Σιναΐτες μοναχοί από το δεύτερο ακόμα έτος της Εγύρας, το 626, έστειλαν πρεσβεία στη Μεδίνα ζητώντας προστασία. Πράγματι ο Μωάμεθ απέστειλε μια ιδιόγραφη διαθήκη, τον περιόνυμο Αχτναμέ, που είναι επικυρωμένος με το αποτύπωμα της παλάμης του και φυλασσόταν στη Μονή μέχρι το 1517. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ I, που κατέλαβε την Αίγυπτο, επικύρωσε μεν τα προνόμια της Μονής, πήρε όμως προς φύλαξη τον πρωτότυπο Αχτναμέ στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας τη Μονή επικυρωμένο αντίγραφο. Ακριβείς ειδήσεις για το γεγονός αυτό μας παραδίδει αφιερωτικό γράμμα του 1766 των πατέρων της Μονής Ιερουσαλήμ που γράφει χαρακτηριστικά. «Με θείαν έμπνευσιν βουληθέντες, με κοινή γνώμη και αγαθήν προαίρεσιν, η ασκούμενη μοναχή της άνωθεν Μονής, να αφιερώσομεν εις την σεβασμίαν και θεοβάδης των Μονήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης». Μετά από αυτό θα εκδοθεί φυρμάνι,
δηλαδή βασιλικός ορισμός προς τον καδί της Λιβαδιάς, με το οποίο κανείς δεν τολμά να ενοχλήσει και να πειράξει το μοναστήριον ονομαζόμενον Ιερουσαλήμ, όπου είναι η Σλιβαδίαν του Σαντζακίου του Ευρύπου, να μην ζητάτε από αυτούς κεφαλιάτικων και χαράτζι και ουσούρι των ειδικών τους χωραφίαν. Σε έγγραφο συμφωνητικό με τη Μονή Σινά διαβάζουμε για τα βαριά χρέη της Μονής και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε από τα δοσήματα στους Τούρκους αξιωματούχους. Η υπαγωγή του ως μετόχη στην ισχυρή Μονή ήταν η μόνη ελπίδα για την επιβίωσή του. Το μοναστήρι μετά τα ορλοφικά του 1770 και όσα τραγικά ακολούθησαν την επιδρομή των Τουρκαλβανών στην Πελοπόννησο και τη Ρούμελη, φαίνεται ότι μπαίνει σε μια περίοδο ευημερίας και ανάπτυξης. Είναι πια ασίδωτο, δηλαδή απαλλαγμένο φορολογίας, από τις αρπακτικές διαθέσεις των τοπικών αξιωματούχων και θα επιδοθεί σε ένα έργο ανασυγκρότησης και προσφοράς προς τους κατοίκους της περιοχής. Σημαντικό πρόσωπο για τη Μονή αναδεικνύεται ο Σιναήτης Πρωτοσύγγελος Γεράσιμος από τη Φιλιππούπολη, που κινεί γη και ουρανό προασπιζόμενος τα συμφέροντα της Μονής. Διακρίθηκε όμως και σε πνευματικά έργα, μεταφέροντας στην απλή ελληνική γλώσσα αρχαία και πατερικά κείμενα, αλλά και γράφοντας στίχους με διδακτικές ακροστοιχίδες. Στον περίβολο της Μονής, τα προεπαναστατικά χρόνια, βρήκαν άσυλο άνθρωποι κάθε ηλικίας. Ιδιαίτερα νέοι ζητούσαν να μάθουν από τους καλόγερους τα κολυβογράμματα. Στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, η Μονή θα αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς πρωταγωνιστές της. Εκεί θα καταφύγουν 50 πεινασμένες οικογένειες και οι καλόγεροι θα αναλάβουν τη διατροφή τους. Ακόμα τα δοχεία, οι αποθήκες της, θα αναλάβουν τον συστηματικό ανεφοδιασμό των εξεγερμένων ρωμελιωτών καπετανέων. Αυτό θα το πληρώσει ακριβά την άνοιξη του 1823, όταν το ασκέρι του Ιουσούφ Παπά Μπερκόφ Τσαλί και του Σελίμ Πασά, αφού παραδώσουν στη φωτιά τη Δάβλια, θα πολιορκήσουν το καστρομονάστηρο της Ιερουσαλήμ. Εκεί κάτοικοι και μοναχοί αντιστέκονται ηρωικά, αλλά τελικά αποσύρονται στις πλαγιές της Λιάκουρος, όπως έλεγαν τότε τον Παρνασσό. Το μοναστήρι θα πυροποληθεί, αλλά γι' αυτό σύντομα θα πάρει εκδίκηση ο γενναίος Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος κοντά στη Χερόνια, στις 7 Ιουλίου 1823, θα συντρίψει τον εχθρό. Ο Μακρυγιάννης διηγείται για τη μάχη. «Τους ριχτήκαμε τη νύχτα και τους δώσαμε ένα ντουφικίδι και τους πήραμε γκαμίλια πλήθος, άλογα και ζαϊρέδες, δηλαδή λάφυρα, και κατασκορπίστηκαν οι Τούρκοι». Η περιοχή του μοναστηριού όμως θα βρεθεί στο επίκεντρο σκληρών συγκρούσεων και την άνοιξη του 1825. Οι καπετάνοι Διοβνιώτης, Πανουριάς, Γκούρας και Ρούκης θα δώσουν στη Δάβλια στις 9 Μαρτίου 1825 μια από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα. Οι συγκρούσεις θα διαρκέσουν μέρες και τελικά οι εφεδρίες του Κατσικόγενη που πήγαιναν για βοήθεια στο μοναστήρι τους Τούρκους αντέκρουσαν και τρέψαντες αυτούς ούκο λίγους εφώνευσαν. Η Μονή Ιερουσαλήμ θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στην κορυφαία μάχη του πρωτοκαπετάνιου Καραϊσκάκη στις 18 με 24 Νοεμβρίου του 1826 στην Αράχοβα. Την περιγραφή των γεγονότων τη χρωστάμε στα απομνημονεύματα του Δημητρίου Ενιάν, του γραμματικού του Καραϊσκάκη. Ένα καλογεροπέδι που γνώριζε τουρκικά και υπηρετούσε τον Μουσταφάμπεϊ και τον Κεχαγιάμπεϊ που είχαν στρατοπεδεύσει το μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, κρυφάκουσε τα σχέδια που κατέστρωναν. Έμαθε λοιπόν ότι σκόπευαν να περάσουν από την Αράχοβα και να φτάσουν στα Σάλωνα για να συνδράμουν τους πολιορκημένους από τον Πανουριά και τον Διοβνιώτη Τούρκους. Την πολύτιμη αυτή πληροφορία τη μετέφερε στον ηγούμενο, ο οποίος αμέσως θα στείλει τον υποτακτικό του μοναχό Πανφούτιο Χαρίτο στον Καραϊσκάκη, που είχε ήδη στήσει το στρατηγείο του στο Δίστομο, αντί στην Δόμβρενα που νόμιζαν οι Τούρκοι. Ο αρχιστράτηγος έστειλε ευχαριστίες και ζήτησε τις προσευχές των καλόγερων για την επιτυχή έκβαση του αγώνα.